μια βαριά ήττα και σε έκταση σημερινή. Ένα μάτς που δεν έπαιξε καλά. Θα συμφωνήσουμε όλοι ο ΠΑΟΚ. Αυτό πού το αποδίδετε εσείς? Να παίζεις καλά κερδίζεις. Και εμείς δεν παίξαμε καλά. Αλλά δεν αξίζαμε αυτό το σκορ. Αυτή την εμφάνιση. Κάναμε πολλά λάθη, τα οποία τα πληρώσαμε όσον αφορά την αγωνιστική πειθαρχία, γιατί δεχτήκαμε 3 γκολ από κόντρα επίθεση. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι μας λείπει η εμπειρία τώρα. Τα προβλήματα που είχαμε στήχησαν πάρα πολύ στην ομάδα. Φάνηκε ότι κάποια παιδιά όταν δεν παίζουν είναι βαρόμετρο για την ομάδα. Αλλά σήμερα δεν μπορώ να πω ότι τα παιδιά δεν τα δώσανε, τρέξανε πάρα πολύ. Αλλά τρέξαμε άσκοπα και λάθος σε στιγμές πολύ κρίσιμες για το παιχνίδι και στο πρώτο γκολ. Και στο δεύτερο γκολ είμαστε εκεί που πιέζουμε, έχουμε κάνει την ευκαιρία να ισοφαρίσουμε και έγινε το 2-0. Ήταν μια πολύ κακιά μέρα για μας. Είχαμε και μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλά στημένη μες στο γήπεδο. Ξέραμε ότι παίζουμε αντεπιθέσεις. Το ίδιο έκανε και με τον Ολυμπιακό, το ίδιο έκανε και προχτές με τον Ατρόμητο, το ίδιο έκανε και με εμάς σήμερα. Δεν ήταν τίποτα που να μας ξάφνιαζε. Το είχαμε πει, το είχαμε συζητήσει, το είχαμε κάνει. Δυστυχώς για μας, 3 φορές, 3 λάθη, 3 γκολ. Κοτς, ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη φορά φέτος που δεν σκοράρει σε αγώνα πρωταθλήματος. Αυτό μήπως κάνει λίγο πιο ανησυχητικό το μήνυμα του σημερινού αγώνα? Κοιτάξτε, όλα τα μηνύματα είναι ανησυχητικά σήμερα, δεν είναι μόνο αυτό. Άλλη φορά δεν φτάνει οι αντίπαλες στην περιοχή μας. Και τώρα αρχίζουν και φτάνουν εύκολο. Και αυτό σημαίνει αγωνιστική απειθαρχία πλήρη. Και γι' αυτό είμαι υπεύθυνος εγώ, δεν το συζητάω. Εγώ δεν έχω ευθύνη σε κανέναν. Το μόνο ελαφρυντικό για αυτό τα παιδιά είναι ότι είναι νέα στην ηλικία και μπορούν να ξεχαστούν και να φύγουν και να κάνουν κλπ. Αυτή είναι η μόνη δικαιολογία που μπορώ να βρω, αλλιώς δεν υπάρχει δικαιολογία. Και δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Κύριε Θεσιάδη, όπως είπατε, επιτυχάτε πάλι πολύ στην κόντρα και με τον Παναθηναϊκό το ίδιο και με την Ξάνη το ίδιο, με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε άλλα σαν αυτό? Δείχνει πιο αντίπαλος να σας διαβάζει και να σας περιμένει για να πάει στην κόντρα συνεχώς, κάθε αντίπαλος. Εντάξει, είναι πολύ εύκολο όταν γίνεται να το κρίνουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολη η αντιμετώπιση αυτή. Δεν είναι δύσκολη η αντιμετώπιση. Αν μου λέγατε για άλλα πράγματα, θα έλεγα να είναι δύσκολο. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Απλά εκείνη τη στιγμή είναι το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Θα πρέπει να πάει λίγο πιο γρήγορα ή να πάει λίγο πιο αργά. Εμείς εκεί είναι το λάθος το δικό μας και είναι ατομικό στο συγκεκριμένο. Δεν είναι ομαδική η συμπεριφορά. Και το πληρώνουμε. Αυτό πληρώνουμε τώρα. Μας δοκιμάζει λίγο, τι να κάνουμε. Αν μας ταλαιπωρήσει. Στενοχωριέμαι πιο πολύ με τον τρόπο που χάνουμε γιατί τα δίνουν. Εμείς δηλαδή τρέξαμε, ήμασταν φρέσκοι σήμερα παρόλο που είχαμε μια μέρα ξεκούραση λιγότερη. Παρόλο που έχουμε γήπεδα βαριά, ήμασταν πολύ φρέσκοι. Ήμασταν καλά δηλαδή όσον αφορά το να τρέξουμε, το να πάμε. Μπορεί να φανώ μετά στο προφήτης, αλλά συζητήθηκε αρκετά εσωτερικά έχουμε δίπλωση όπως το ΠΑΟ γενικότερα, η επιλογή του να πουσιάσει ο Ράτσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι που είχε κάποιο ενδεχόμενο. Ήταν και λόγος το να πάρει ανάσες? Όχι, ο Ράτ, εκτός του ότι είχε ένα πρόβλημα στην προπόνηση στο γόνατό του, είναι βέβαια και κουρασμένος από τα παιχνίδια όσον αφορά το τραυματισμό του στον προσωπικό και θεωρήσαμε καλό ότι ίσως τον κάναμε και κακό, να το χάναμε για αρκετό διάστημα. Αλλά δεν νομίζω ότι σήμερα η απουσία του Ράτ ήταν μόνο, και βέβαια θα θέλαμε να είναι εδώ, έτσι.
Αλλά όμως δεν νομίζω ότι έγινε αυτό το σκορ επειδή έλειπε ο Ράτ. Είναι και αλίμονο σε μια ομάδα που θέλει να κάνει, να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, να κάνει πρωταλισμό, να βασίζεται και να λέει ότι ξέρεις, μας έλειπε εκείνο. Απαγορεύεται. Εμάς όμως είναι πάρα πολλά τα παιδιά που λείπουν. Και ο λόγος είναι αυτός, ότι εμείς πρέπει να μπορέσουμε τώρα. Έχουμε σε δύο μέρες, τρεις μέρες άλλο ένα παιχνίδι. Αλίμονα να μας σταθούμε εδώ. Μετά την νίκη στον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ νομίζω δεν είναι μια ομάδα που ήταν νωρίτερα. Είναι κάτι συγκυριακό, ενδεχομένως δόθηκε μεγαλύτερη σημασία σε εκείνη την νίκη. Αυτό πώς το κρίνεις, και αν ψυχολογικά μετά από κάποια συνεχόμενα κακά παιχνίδια, η ομάδα μπορεί να σηκώσει πάλι κεφάλι και να βαδίσει εκεί που ήταν μέχρι τον Ολυμπιακό. Αυτό θα φανεί στον δρόμο. Θα φανεί πόσο τι ψυχικά αποθέματα έχει αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, εμείς, εγώ. Και είναι κοντός ψαλμός αλληλούια. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, να περιμένουμε μετά από ένα μήνα, ενάμιση, να δούμε τι έγινε. Για το πρώτο σκέλος της ερώτησης, για το αν είναι συγκυριακή αυτή η εικόνα μετά τον αγώνα τον Ολυμπιακό, συμπτωματική, αν θέλετε, ή αν δόθηκε πιο μεγάλη σημασία από όσο ενδεχομένως έπρεπε σε εκείνη τη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι. Ίσως να είναι και αυτό. Δεν νομίζω, εγώ δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες και να ψάχνω να βρω αιτίες. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μία ομάδα η οποία δεν κάνει αυτά που μπορεί να κάνει. Και αυτό πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Τώρα είναι ο Ολυμπιακός, είναι το άλλο, είναι το Α, το Β. Είμαστε προχωμένοι να το βρούμε. Παρακαλώ, παιδί, ναι, το λιώσεις. Πώς το προηγούμενο παιδί είπατε ότι βγάζει πρωταθλητές τους παίχτες του ΠΑΟΚ με τον τρόπο που ήρθε η νίκη. Το σημερινό θεωρείτε ότι πηγαίνει λίγο την ομάδα πίσω σε σχέση με την προσπάθεια που κάνει για το πρωτάθλημα. Και αν θεωρείτε ότι η διακοπή θα είναι ενεργετική για ξεκούραση και επιστροφή τραυματιών. Κοιτάξτε, εμείς εδώ και ένα μήνα έχουμε πολύ ταλαιπωρία. Πάρα πολύ. Εγώ όμως δεν θέλω να βάζω δικαιολογίες και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Το ότι παίζεις με μια ομάδα η οποία παίζει στην έδρα της, θέλει να σε κερδίσει, έχει ένα καλό προπονητή, έχει ένα καλό ρόστερ. Επόμενο είναι όταν θα κάνεις λάθος να το πληρώσεις. Και εμείς σήμερα κάναμε λάθη και τα πληρώσαμε. Και τα πληρώσαμε όχι 50% ή 30%, 100% και σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Η ομάδα θα μπορούσε να προηγηθεί με τη διπλή ευκαιρία εκείνη και να είναι εντελώς διαφορετικό το αποτέλεσμα. Πώς τα συναισθήματά σας για την επιστροφή στου Ζωσιμάδα ύστερα από 3 χρόνια, αλλά και για το θερμόκριο πρόβλημα που σπράξατε από τον κόσμο, εντάξει, το έχω πει και θα το επαναλάβω. Εγώ που πάω να δουλέψω, προσπαθώ να κάνω φίλους. Και δόξα τω Θεώ, εδώ έχω πάρα πολλούς φίλους. Εκτός από τους συνεργάτες μου, με αυτούς που συνεργάστηκα δηλαδή και μιλάω για τους ποδοσφαιριστές, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους φροντιστές, τους ανθρώπους όλους που είναι στα Γιάννα, και με τον κόσμο προσπαθώ να έχω τη σχέση αυτή που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Είναι αμοιβαία η συμπάθεια του κόσμου σε μένα και η πλευρά η δική μου απέναντι στην ομάδα αυτή και στον κόσμο της. Δεν αλλάζει αν το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό ή είναι αυτό που είναι. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Και θέλω να ευχηθώ στα παιδιά, στον προπονητή, στη διοίκηση, στον κόσμο να έχουν μια, καταρχήν, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και μια πολύ μα πάρα πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Και πρέπει να τους ευχαριστήσω γιατί μου δώσαν το δικαίωμα να είμαι προπονητής σε αυτή την ομάδα.
κοιτάξτε σε κάτι, για να μην αιωρείτε, σας προσέγγισε κάποιος στην Ομοσπονδία για την πρόσφατη δημοσιογραφία. Α, να το πούμε γι' αυτό. Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια από όλες τις πλευρές να αποπροσανατολίσουμε λίγο τον Αναστασιάδη, τον κόσμο του ΠΑΟΚ, από πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Και θα πω μόνο ένα πράγμα για να μην πω σε λεπτομέρειες. Ξέρετε, εγώ σε όλη μου την ποδοσφαιρική, την προπονητική καριέρα, με διώχναν. Ποτέ δεν έφυγα. Νομίζω ότι είναι κατανοητό, έτσι. Ποτέ δεν έφυγα, ποτέ δεν πούλησα ομάδα, ποτέ δεν έκανα τίποτα που να δημιουργήσει πρόβλημα στους άλλους. Σε μένα μπορεί. Ξέρετε, όταν τώρα μου συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, όταν ήμουν προπονητής στην Εθνική Ομάδα της Κύπρου, με πέραν τηλέφωνο ομάδες και μου λέγανε έλα να έρθεις κλπ. Τους έλεγα πηγαίνετε στην Εθνική Κύπρου. Πηγαίνετε στην Ομοσπονδία. Εάν θέλει η Ομοσπονδία να απαλλαγεί από μένα, τότε εγώ να συζητήσω μαζί σας. Εγώ δεν φεύγω. Καταλάβατε. Τώρα λοιπόν πάμε ανάποδα. Τώρα πάμε ανάποδα. Την επίσης πλευρά την ξέρουμε. Το θέμα είναι να σας προσέγγισε κάποια Ομοσπονδία, κάτι που θα γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά. Να προσεγγίσει την προπονητική ομάδα η Ομοσπονδία. Και να την αποπροσανατολίζει όπως λέτε. Κοιτάξτε, έχει γίνει. Αυτό να είναι προπονητής σε ομάδα και σε εθνική ομάδα. Έχει γίνει, όχι εδώ στην Ελλάδα βέβαια, αλλά έχει γίνει στο εξωτερικό. Δεν γνωρίζω όμως από πού προέρχονται όλα αυτά. Το να είσαι προπονητής στην Εθνική Ελλάδος είναι τιμή για κάθε προπονητή ο οποίος είναι και Έλληνας, έτσι, δεν μιλάω για ξένο, εγώ είμαι Έλληνας. Καταλάβατε. Αλλά δεν μπορώ εγώ να είμαι προπονητής στον ΠΑΟΚ, να έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και να συζητάω με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Απαγορεύεται. Δηλαδή, όχι η Εθνική Ελλάδος. Η Ρεάλ Μαδρίτης να έρθει, εγώ δεν θα συζητήσω. Και το έχω κάνει όταν ήμουν στον Εδεσαϊκό προπονητής. Με κάλεσε ο ΠΑΟΚ να έρθω. Δεν είχα συμβόλαιο τότε γιατί ήμουν με το στόμα. Και του είπα όχι. Και ο ΠΑΟΚ πήρε τον Αρχοντίδη, θυμάμαι τότε. Και εμένα με διώξανε μετά από μια εβδομάδα. Από τον Εδεσαϊκό. Καταλάβατε τι λέω. Νομίζω ότι είναι κατανοητά όλα αυτά που είπα. Παρακαλώ, τελευταία ερώτηση όμως για την πρόταση. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι πολλοί παίκτες δεν έχουν αυτό, υπάρχει πληροφορία στον τύπο ότι δεν πάνε καλά οι συζητήσεις με τον Κατσικά για την ανανέωση και υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο να πουληθεί τώρα ο ποδοσφαιριστής. Θέλω τη δική σας θέση, γιατί ο Κατσικά είναι ένας παίκτης που ήταν από τους βασικούς ισορροπίες. Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή το μυαλό μου όλο και η σκέψη μου, παιδιά, είναι στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά. Μετά από αυτό το παιχνίδι, θα καθίσουμε να συζητήσουμε. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συζήτηση με τον Κατσικά για αυτό το θέμα. Δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Η συζήτηση που είχα κάνει πριν από μια εβδομάδα μαζί του ήταν εντελώς διαφορετική από αυτό που μου λέτε εσείς. Εγώ εύχομαι να μείνει το παιδί. Άμα δεν θέλει όμως και πρέπει, έχει πάρει την απόφαση να φύγει. Τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Επειδή μου είπατε για τον Κατσικά. Και δεν έχω υπόψη μου κανένα που θέλει να πουληθεί. Δεν γνωρίζω. Εσείς τα γνωρίζετε αυτά, δεν τα γνωρίζω εγώ.